η σιβηρική εισβολή σφυροκοπά την Κρήτη. Αλλεπάλληλοι κεραυνοί και αστραπές πλήττουν την περιοχή του Ηρακλείου με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Η νύχτα γίνεται μέρα και ο εκοφαντικός θόρυβος σηκώνει στο πόδι πολλούς από τους κατοίκους που έντρομοι παρακολουθούν την κορύφωση μιας κακοκαιρίας που θυμίζει καταχύμωνο με έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Εξίσου εντυπωσιακή και ηλεκτρονική καταγραφή των κεραυνών με την Κρήτη να βρίσκεται σε πολιορκία. Μπορούσα να σας πω ότι μου ήρθε νταμπλά όταν τα άκουγα και πετάχτηκα μέσα από το κρεβάτι και πήγα στο γκατσαμπά σε ένα καφενείο. 5,5 ώρα ανοίγει αυτό και πήγα εκεί. Ναι, ήταν πολύ τρομερό ήταν. Το πρώτο φως της ημέρας ακόμη και στην καρδιά του Ηρακλείου, το λευκό σκηνικό κυριαρχεί έστω και για λίγο. Επί του ΒΟΑΚ η χαλαζόπτωση είναι έντονη με αποτέλεσμα νωρίς το πρωί να σημειωθεί καραμπόλα 4 οχημάτων και να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δύσκολη μετακίνηση προς στιγμήν σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου και η Γνωσού. Η ιδιαίτερα δύσκολη χθεσινή βραδιά όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, πολλές βροχές, πυκνά χιόνια στα ορεινά. Ευτυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάστηκε να επέμβει ο κρατικός μηχανισμός, δεν μας έχει γίνει κάποιο πρόβλημα γνωστό. Βέβαια, πιθανότατα να φανούν ζημιές όσον αφορά τις καλλιέργειες από τις έντονες χαλαζοπτώσεις είναι βέβαια κάτι το οποίο θα διαφανεί τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου θα είναι σε ετοιμότητα μέχρι το τέλος της εξέλιξης του συγκεκριμένου καιρικού φαινομένου. Πολύ βροχή. Εντάξει, θέλει προσοχή. Τι να κάνουμε, καιρός είναι. Χειμώνας είναι. Αν δεν τα περάσουμε αυτά, ποτέ θα τα περάσουμε. Άσε που και με τις χαμηλές θερμοκρασίες γίνεται και ένας καθαρισμός της ατμόσφαιρας, σκοτώνται τα μικρόβια, οπότε κερδισμένοι είμαστε από κάθε πλευρά. Μια ακόμα νύχτα σφοδρής χιονόπτωσης ήταν η χθεσινή για το οροπέδιο Λασιθίου, που συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι σήμερα το πρωί. Ανοιχτό κατάφερε να κρατήσει το οδικό δίκτυο ο Δήμος με τα μηχανήματα να παραμένουν συνεχώς επιποδός. Χρειάστηκε ευτυχώς χωρίς πρόβλημα να γίνει και μια διακομιδή με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το κλιμάκιο Τζαντιάδων και το κέντρο υγείας ενός ασθενούς προς το Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο γύρω στις 4 ώρα το πρωί. Τους 30 πόντους φτάνει το χιόνι μέσα στα χωριά, ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετώπισαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι κάτοικοι στο ψυχρό. Κάθε 10 μέρες έχουμε μια καινούρια χιονιά. Πρέπει να είμαστε στην 8η, αν θυμάμαι καλά, 7η-8η χιονόπτωση μέσα σε πολύ λίγο διάστημα 3 μηνών. Νέος λευκός συναγερμός μετά τις 4 τα ξημερώματα και στα Ανόγια, όπου μέσα σε 3 ώρες το χιόνι ξεπέρασε τους 20 πόντους. Οι κτηνοτρόφοι, όπως λένε, μπορεί να ήταν προετοιμασμένοι για την κακοκαιρία, όμως όχι για το ράλι των τιμών σε ζωοτροφές. Επειδή συνεχίζουν να είναι στα παιδινά, όπου δεν έχει ανοίξει γης λόγω της κακοκαιρίας, και άρα δεν μπορούν να έχουν φυσική τροφή απ' έξω, αναγκάζονται να έχουν τις ζωοτροφές ως κύρια πηγή τροφής των ζώων. Οι ζωοτροφές λόγω και του πολέμου έχουν φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα το κόστος να είναι δυσβάστατο για τους ίδιους, ενώ το γάλα είναι καθυλωμένο στην τιμή που ήταν και πριν κάποιους μήνες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν ακόμη και σε ημιωρινές περιοχές, όμως ευτυχώς τα προβλήματα ήταν περιορισμένα, με τις μετακινήσεις να έχουν τον πρώτο λόγο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ανοιξιάτικη κακοκαιρία διαρκείας και με έντονα χαρακτηριστικά που η Κρήτη είχε χρόνια να ζήσει. Αφήνει πίσω τις εικόνες πρωτόγνωρες με την ελπίδα πως θα είναι και οι τελευταίες του σκηνικού βαρυχειμονιάς για φέτος.